Κύριε Υπουργέ, μεσοβέζικη λύση δεν ανέφερα. Είπα για προσωρινή λύση. Είναι μία λύση. Αλλά είναι και αυτό που λένε ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Είναι λύση, να δώσω άλλο χαρακτηρισμό, είναι μία λύση εμβαλωματική. Και ήταν κάτω από την πίεση του αγώνα των μαθητών, των εκπαιδευτικών, με υποδειγματικούς αγώνες εδώ και 4 μήνες, η αλήθεια είναι, και η οδηγία προς ναυτιλωμένων από την Επιτροπή Πειραματικών και Προτύπων πάλι αποτελεί μεταβατική λύση και όχι οριστική. Είδατε με πόση δυσκολία τώρα προσπαθήσατε να αναφέρετε τις λύσεις οι οποίες είναι εμβαλωματικές, είναι προσωρινές, δεν λύνουν οριστικά το πρόβλημα. Το αντιλαμβάνεστε και εσείς οι ίδια. Από το επόμενο σχολικό έτος γίνεται λόγος για τη χρήση του χτυλίου Παπαδόπετρου, που ανήκει στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Και όσο διάστημα χρειαστεί, έως ότου ανεγερθεί το νέο κτίριο στο οικόπεδο που παραχωρεί το Πολυτεχνείο Κρήτης. Έτσι δεν είναι? Πρώτον, το κτίριο Παπαδόπετρου δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Δεν τις πληρεί. Έχει μόνο 3 αίθουσες, που είναι πάρα πολύ μικρές, δεν πληρούν προϋποθέσεις, ας πούμε, για να μπουν μέσα παιδιά να κάνουν μάθημα. Έχει ανακαινιστεί, έχουν βάλει η ταμπέλα που λέει ενίκιο 12.000 ευρώ, ενώ όταν είναι να κάνουν γυμναστική θα πρέπει να μεταβαίνουν σε άλλο χώρο, μακριά από το σχολείο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορεί να είναι λύση αυτή. Δεύτερον, λέτε, λέει η Επιτροπή, λέει ο Δήμος, μέχρι να ανεγερθεί νέο σχολείο στο οικόπεδο που παραχωρεί το Πολυτεχνείο, λέει, μέχρι να ανεγερθεί νέο σχολείο στο οικόπεδο που παραχωρεί το Πολυτεχνείο Κρήτης. Να ανεγερθεί εκεί σχολείο. Εδώ τώρα ή θα πρέπει πραγματικά να γελάσουμε έτσι από χαρά ή να θυμώσουμε από οργή. Εδώ και 10 χρόνια υπάρχει υπόσχεση, 10 όχι 1, για ανέγερση μουσικού σχολείου στον ίδιο χώρο. Το ΕΠΑΛΚΙ ΣΑΜΟΥ, όπως υπόθηκε προηγουμένως, ακόμα περιμένει νέο κτίριο μετά το σεισμό του 19. Η πλειοψηφία των υπηαγωγείων είτε συστεγάζονται με δημοτικά, είτε στεγάζονται σε ακατάλληλες ενοικιαζόμενες αίθουσες. Μετά το κλείσιμο του πρώτου γυμνασίου, για το οποίο δεν είχαμε συμφωνήσει όλοι, είχαμε δώσει αγώνες τότε και σε συνθήκες lockdown, και τη μετατροπή του σε πειραματικό, τα γυμνάσια της πόλης έχουν ξεπεράσει τα όρια του μαθητικού πληθυσμού και αντίστοιχη φυσικά είναι και η κατάσταση και στα λύκεια όπου κυριαρχούν τα 25 και τα 27 τμήματα. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν εστιάζεται απλά στο στεγαστικό του πειραματικού που ορθώς εδώ και 3 χρόνια δεν λύθηκε. Και προφανώς έχει την ευθύνη ο Δήμος, αλλά την έχει και το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί το Υπουργείο Παιδείας τι ρόλο παίζει? Δεν έχει ευθύνη για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, για τη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας? Και δεν υπάρχει άμεση και οριστική λύση για κανένα σχολείο. Αν θέλετε όμως θα μπορούσα, αν θέλατε θα μπορούσατε με πολιτική βούληση, σχέδιο, χρονοδιάγραμμα και με fast track διαδικασίες να το λύνατε. Οι μελέτες μέσω ΚΤΥΠ είναι έτοιμες. Δώστε λοιπόν χρήμα για την ανέγερση σχολείων. Μα λεφτά υπάρχουν. 8,5 δισεκατομμύρια δίνεται ως κυβέρνηση για επιθετικές δαπάνες του ΝΑΤΟ και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Φορολογήστε τις τράπεζες, φορολογήστε τους εφοπλιστές, για να δείτε πώς θα βρεθούν χρήματα για σχολεία, για νοσοκομεία, κέντρο υγείας και ούτω καθεξής. Κολυμβητήρια, ανάγκες που έχουν τα Χανιά. Αλλά η πολιτική σας έχει βάλει τις εκπαιδευτικές ανάγκες στο ζύγι κόστους ωφέλους, όπως και όλες φυσικά τις λαϊκές ανάγκες για την υγεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Και φυσικά όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 χρόνια προσκυνίζει. Από τον Άννα στον Καϊάφα. Όχι, δεν είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, είναι ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών. Η κυβέρνηση με τη σειρά της να πετάει το μπαλάκι των ευθυνών στους Δήμους. Ο Δήμος να σηκώνει τα χέρια ψηλά, δεν έχω πόρους και μέσα να λέει. Και τελικά εκείνοι που την πληρώνουν την ύφη είναι οι μαθητές. Κάθε λοιπόν καλοπροαίρετος προβληματίζεται με την αιμονή της κυβέρνησης για ίδρυση πειραματικού λυκείου στα Χανιά, όπως την ώρα που δεν έχουν δοθεί λύσεις εδώ και δεκαετίες. Βασικά προβλήματα σχολικών υποδομών και υπάρχουν παιδιά και εκπαιδευτικοί που κινδυνεύουν σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και η ίδια η ζωή τους. Ακόμα και με την τωρινή προσωρινή λύση της συστέγασης, προσέξτε, δηλαδή πειραματικού γυμνασίου λυκείου, εγείρονται σοβαρά παιδαγωγικά ζητήματα αλλά και θέματα ασφάλειας για τους ίδιους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Και εδώ είναι και η προσωρινότητα της λύσης έχει να κάνει και με αυτά τα ζητήματα. Και εδώ προκύπτει το άλλο ζήτημα, τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον πειραματικό χαρακτήρα των σχολείων. Πειραματικά πρότυπα, δηλαδή σχολεία των ελίτ και δεν είναι τα σχολεία των πολλών
και δεν έχει να κάνει με τίποτα με το αναγκαίο εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, επιστημονικό πειραματισμό. Εμείς έχουμε καταθέσει ως ΚΚΕ πολύ συγκεκριμένη πρόταση για τα πειραματικά, έτσι για να μην υπάρξει και κάποια παρεξήγηση ότι το ΚΚΕ είναι αντίθετο στον πειραματικό χαρακτήρα των σχολείων. Ολοκληρώστε όμως, έχετε υπερβεί πολύ το ολοκληρώνω χρόνο. Για μας, για το ΚΚΕ, ένα σύστημα πειραματικών και όχι πρότυπων σχολείων, έχει νόημα ύπαρξης να μελετά και να αξιοποιεί τα νέα πορίσματα στον κλάδο της παιδαγωγικής, της αναπτυξιακής ψυχολογίας και της διδακτικής και να μελετά σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της εξελίξης και να προωθεί την καινοτομία. Και φυσικά τίποτα από όλα αυτά δεν συνιστούν τα σημερινά πειραματικά πρότυπα σχολεία. Εμείς καλούμε τους εκπαιδευτικούς και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να μαζικοποιήσουν τα σωματεία και τους συλλόγους τους, διότι θα τα βρούμε μπροστά μας. Πρέπει να είναι αποφασιστικός ο αγώνας για το δικαίωμα όλων των μαθητών στη δημόσια σύγχρονη και ασφαλή, στη δημόσια σύγχρονη παιδεία με ασφαλή σχολεία. Ευχαριστώ.